για τέταρτη φορά μέσα σε τρεις μήνες πραγματοποιεί περιοδία στη Μέση Ανατολή ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντονι Μπλίνκεν με στόχο να μειώσει την ένταση και να αποτρέψει την επέκταση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ο Μπλίνκεν, που αναχώρησε από την βάση Άντριους του Μέριλαντ αργά το βράδυ της Πέμπτης, αφήχθη την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το Σάββατο, αλλά πιθανότατα αμέσως μετά και με τον πρόεδρο Ερντογάν σε μια προσπάθεια της Ουάσιγκτον να πιέσει την Άγκυρα να μην καθυστερήσει περαιτέρω την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Από την Τουρκία, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει προγραμματιστεί να μεταβεί στα Χανιά για κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ακολούθως συνάντηση εργασίας στην οποία θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η Υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα και η Ειδική Σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη. Έπειτα, ο Μπλίνκεν θα επισκεφθεί 5 αραβικές χώρες, κατά σειρά την Ιορδανία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, καθώς και το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο αυτής της τέταρτης περιοδίας του στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου της 7ης Οκτωβρίου. Η επίσκεψη Μπλίνκεν πραγματοποιείται στον απόϊχο της δολοφονίας στην Βηρυτό του νούμερο 2 του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος της Χαμάς, Σάλε Χαλαρούρι, σε αεροπορικό πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ και έχει αυξήσει κατακόρυφα την ένταση στην ευρύτερη περιοχή, με ευθεία πλέον την απειλή επέκτασης της σύραξης. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, Χασάν Ναζράλα, δήλωσε στην δεύτερη τηλεοπτική ομιλία του σε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά από σχεδόν 2 μήνες σιωπής, ότι το σιητικό του κίνημα δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλό μετά από μία παραβίαση τέτοιας κλίμακας, προσθέτοντας ότι ολόκληρος ο Λίβανος θα είναι εκτεθειμένος σε περισσότερες Ισραηλινές επιχειρήσεις αν το σιητικό ένοπλο κίνημα δεν απαντήσει στην δολοφονία του υπαρχηγού της Χαμάς.